Χαίρετε κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο Blue Sky και στο ραντεβού με την επικαιρότητα. Να ευχηθώ καλό μήνα σε όλου και χρόνια πολλά σου εορτάζονται. Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, είναι των Αγίων Αναργύρων. Και θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλου και να μα βοηθά και να έχουμε υγεία οι Αγίοι Ανάργυροι που είναι και γιατροί. Ακείνοι όμω λένε δωρεάν, δώσετε το δωρεάν, λάβατε. Δεν έπαιρναν λεφτά. Γι' αυτό του είπαν και ότι δεν παίρνουν λεφτά. Χωρίς αργύρια, λέει ανάργυρη. Οι τρόποι επικοινωνίας που μπορούμε εμείς να έχουμε μαζί μια επαφή σήμερα είναι πρώτον, στο 211 18 60 001 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε εσείς να βγαίνετε εδώ και να θέτε τα ερωτήματά σας, 211 18 60 001 να δίνετε τα ερωτήματα και εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις απαντήσεις. Βέβαια, στα ερωτήματα αυτά έχω δίπλα μου και την κυρία Βουρδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο. Καλώς ήρθατε στο ραντεβού με την επικαιρότητα και στο Blue Sky. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και καλό μήνα. Ωραία. Άρα, ένας τρόπος είναι το 211-18-60-001 που μπορείτε να βγαίνετε εσείς, αφού εγώ πω δύο-τρεις ειδήσεις εδώ και να πάρετε το λόγο εσείς. Εμείς θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε καθόλου και να πάρετε όλο το χρόνο εσείς, γιατί και χτες ήταν πάρα πολλά τα τηλέφωνα που βγήκανε. Δεν μπορέσαμε να τους βγάλουμε όλους. Όσους όμως. Για όσου επιθυμούν να μιλήσουν, μπορούν να βγουν σε 2-3 λεπτά, να πούμε 2-3 ειδήσει και μετά θα μπορείτε να βγείτε. Ένα άλλο τρόπο που μπορούμε να επικοινωνούμε είναι το 210-49-64-569, είναι το τηλέφωνο του γραφείου, που μπορείτε εκεί να το καλείτε 24 ώρε το 24ωρο και να θέτε τα ερωτήματά σα για αυτά τα θέματα που θα πούμε, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, όλα αυτά που είναι η πρώτη είδηση, νομίζω, παντού. Το info2gih.gmail.com και τα μεγάλα παιδιά τώρα πια ξέρουν το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, στέλνουν και εκεί τα ερωτήματα και θα προσπαθήσουμε και εκεί να απαντήσουμε. Και το Facebook μπορεί να το σώσει, είναι η σελίδα μου και Γαβρίλος Χαλκιώτης, που και εκεί μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία. Και αν τα λέμε καλά, θα θέλαμε να μας ακολουθήσετε και να μας κάνετε like. Αυτή είναι η εισαγωγή της εκπομπής. Όμως, το ξαναλέω, για όλους εσάς που θέλετε να πάρετε μέρος στην εκπομπή, που με μεγάλη χαρά θα σώσουμε όλο τον χρόνο, θα χαμηλώνετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Τελείως. Να μην μας ακούτε από τηλεόραση για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία. Όπως προείπα, το πρώτο θέμα συζήτησης είναι το καλάθι της νοικοκυρίας. Δηλαδή, και στις διάφορες συζητήσεις, και τώρα πριν έρθω εδώ, είχα πάει σε ένα φίλο που είχε μια καφετέρια στην Αμφιάλη και συζητάγαμε. Του λέω, Ηλία, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Μου λέει, Γαβρίλη, όλοι εδώ πέρα είναι λίγο δύσκολοι, είναι λίγο περιορισμένα τα έξοδά τους. Προσπαθούν γιατί έχουμε αυτή την ενεργειακή κρίση και ο καθένας προσπαθεί να καλύψει πρώτα να ζεσταθεί το χειμώνα και από εκεί και μετά να πιει και έναν καφέ. Ίσως θα είναι η δεύτερη του σκέψη. Γιατί περίπου, από ό,τι ακούμε, έχουμε μεγάλη αύξηση στο κόστος μιας οικογένειας στη θέρμανση. Έχουμε τα αναδρομικά και τις συντάξεις. Οι νέοι συνταξιούχοι αυτή τη εβδομάδα ενδεχομένως να δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Μακάρι να δουν. Εκεί με τους συνταξιούχους τα έχουμε πει, θα τα αναλύσουμε και λίγο πιο κάτω. Σας τα λέω εντάχει για να πάρετε εσείς το χρόνο. 211-18-60-001 είναι το δικό σας τηλέφωνο που μπορείτε να καλείτε και τώρα και να θέτε τα ερωτήματά σας. Με τους συνταξιούχους το έχουμε πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι έχουν χωρίσει σε δύο κατηγορίες. Αυτοί που ήταν οι παλιοί συνταξιούχοι και οι νέοι συνταξιούχοι. Εκεί περιμένανε κάποια χρήματα από το συν 30. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προσωπική διαφορά και ενδεχομένως πάρα πολλοί συνταξιούχοι περιμέναν είτε παλιοί είτε νέοι να πάρουν χρήματα. Δεν θα πάρουν. Θα γίνει μια λογιστική έτσι, πράξη που ενδεχομένως να μειωθεί το υπόλοιπο της λογιστικής διαφοράς και χρήματα να μην πάρουν. Όσοι όμως είχαν ένα αρνητικό πρόσημο μπροστά, αυτοί θα πάρουν και θα πάρουν και για αρκετούς μήνες. Εμείς θα θέλαμε να πάρει όλος ο κόσμος και η προσωπική διαφορά να πάει στην άκρη έστω και να πάρουν ένα μέρος αυτών των χρημάτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συνταξιούχοι είναι λίγο δύσκολο να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να μπουν σε δουλειές ή να έχουν επιχειρήσεις. Περισσότεροι από αυτούς, με μια ξερή σύνταξη, μια πετσοκομμένη σύνταξη, προσπαθούν να επιβιώσουν, τους έχει βρει και ενεργειακή κρίση. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν αποφάσεις που τους έχουν δικαιώσει, περιμένουμε το νομικό τμήμα της κυβέρνησης, του κράτους, να ερμηνεύσει τις αποφάσεις αυτές και να δώσει μια λύση. Από εκεί και μετά έχουμε αύξηση των κρουσμάτων λόγω COVID. Η Θεσσαλονίκη είναι στο κόκκινο. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι αυτό που ζω εγώ στην καθημερινότητα, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και οι εμβολιασμένοι και νοσούν και μεταδίδουν. Έρχονται άνθρωποι που συνεργάζομαι εγώ ή που μου φέρνουν ένα καφέ. Του λέω φάρω τη μάσκα. Μου λέει όχι, είμαι COVID free. Δεν ισχύει αυτό, παιδιά. Όλοι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, τις αποστάσεις. Είναι δύσκολο, δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Και ενδεχομένως αυτοί που είναι εμβολιασμένοι, που μπήκαν στη διαδικασία να εμβολιαστούν, νομίζω ότι είναι COVID-free. Δεν είναι κανένας COVID-free. Δυστυχώς.
Η κυρία Κυριακή, παρακαλώ, βεβαίως. Κύριε Χαλκιώτη, ορίστε. Ευχαριστώ πρώτα για την εκπομπή σας. Λοιπόν, για να μην σας τρώω το χρόνο μου, η αδελφή μου έχει πάρει σύνταξη από το σύζυγό της, ο οποίος ήταν στρατιωτικός. Είναι περίπου τώρα 3 χρόνια. Έπαιρνε και εκείνη γύρω στα 460 ευρώ από δική της του ΙΚΑ. Με το που πήρε τη σύνταξη του σύζυγου της, της έκοψαν τη δική της σύνταξη και την πήγαν 230 ευρώ. Τώρα λοιπόν που πλησιάζουν τα 3 χρόνια που έφυγε ο άντρας της, ο ΕΦΚΑ την ειδοποίησε ότι η σύνταξη θα πάει στο 35%, δηλαδή περίπου τις κόβουν 600 ευρώ, γιατί έχει τα 230 τα δικά της. Ναι. Είναι ο νόμος έτσι για τη σύνταξη. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν αλλάξει με πολιτική βούληση αυτό, όχι, θα πρέπει να ακολουθήσει η αδελφή σας, αν έχω αντιληφθεί σωστά, τη μείωση των εισοδημάτων της. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάτε τώρα για μια δραματική, μάλλον περιγράφετε μια δραματική κατάσταση μιας οικογένειας. Ναι, σας λέω, θα τις κόψουν και έχει και παιδί με ειδικές ανάγκες. Θα τις κόψουν περίπου 600 ευρώ, γιατί ο άντρας της ήταν ανώτερος τέλεχος της αεροπορίας, πτεράρχος, και θα τις αφήσουν τα 230. Μάλιστα. Γιατί τις έκοψαν όμως τη δική της. Συντάξει κυρίας, έτσι λειτουργεί αυτό. Όχι, επιλέγει. Θα σας απαντήσουμε, ευχαριστούμε πολύ, θα σας απαντήσουμε. Συντάξει κυρίας, τι να πω τώρα, κύριε Βορδόνια, έχουμε την όλη την αυστηρή εξάντληση του νόμου και πολλές φορές, παρόλο που ίσως εσάς να μην είναι στα αυτιά σας έτσι ευχάριστο, όλες οι καταστροφικοί νόμοι που γίνανε με τα μνημόνια, με τις συντάξεις, βλέπετε ο κόσμος πώς διαμαρτύρεται. Και δεν νομίζω ότι θα επανέλθουν και όλα. Όλα με νόμο, όλα με νόμο γίνονται για να έχουν και την κάλυψη προφανώς. Με νόμο καταργήθηκε αποδοχή. Και ο νόμος Κατσέλη, μην ξεχνάμε. Με τον νόμο. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει, ρε παιδί μου, κάπως να το πούμε, μια διαφορετική προσέγγιση όταν απευθυνόμαστε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην κατάσταση της ένδυας, δηλαδή είναι φτωχοί, πανφτωχοί. Είδατε εσείς τι τυπώσατε και είπατε για καθολική αποδοχή. Εγώ είπα τη λέξη κάλυψη. Εγώ το λέω γιατί έχω συγκεκριμένο λόγο που το λέω αυτό. Νομίζω ότι κάποιες φορές απλά οι νόμοι καλύπτουν κάποιες καταστάσεις και κάποιους ανθρώπους. Γιατί πολύ εύλογα θα θέσω εγώ το ερώτημα, για ποιο λόγο λοιπόν να μην υπήρχε ο νόμος ο συγκεκριμένος πριν το 2010, που δεν υπήρχε καμία περικοπή. Και για ποιο λόγο σήμερα μην έχουμε τον νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν το ότι ο νομοθέτης κάθε φορά νομοθετεί, αυτός ο άνθρωπος δεν νομοθετεί αυτοβούλος. Προφανώς υποδεικνύονται κάποιες διαδικασίες και τους δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες. Κάθε φορά, καθ' υπόδειξη λοιπόν, επειδή έχουμε την οικονομική κρίση, που δεν νομίζω τελικά θα φύγουμε ποτέ από την οικονομική κρίση, ή μάλλον την παρουσιάζουν ότι είναι τόσο έντονη τελικά. Και γιατί την παρουσιάζουν, γιατί ανεβήκαν δυστυχώς τα βασικά μας αγαθά, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο, η βενζίνη. Δεν ξέρω κατά πόσο τελικά όλα αυτά είναι δίκαια σε ένα κράτος δικαίου. Θα πρέπει να υπάρχουν αναλογικά και αυξήσεις σε μισθούς, σε συντάξεις και όχι μόνο. Να κάνω μια ερώτηση. Είπατε, το αφήσατε έτσι λίγο στον αέρα. Δεν έχουμε διαχωρισμό των εξουσιών. Δηλαδή. Τυπικά βάσει συντάγματος έχουμε. Τυπικά. Κοιτάξτε τώρα, κύριε Βορδόνη, όταν εσείς που είστε νομικός, βιοπορίζετε από αυτό το επάγγελμα, έχετε αφιερώσει τα νιάτα σας να πάρετε το πτυχίο της νομικής, που σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και στην πιο απλή του έκδοση. Και ερχόσαστε εσείς και το λέτε αυτό, που βιοπορίζετε από την νομική. Ο Μανάβης, κύριε Βορδόνη, ο Μπακάλης, ο Αγράμματος, τι θα πρέπει να πει. Να πούνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί νομίζω ότι έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους σε κάποιους ανθρώπους σαν και εμάς, οι περισσότεροι από αυτούς, επειδή είμαστε ειδικοί, είμαστε σύμβουλοι, τους συμβουλεύουμε σωστά, καθοδηγούμε, κάνουμε διαγραφές, κουρέματα. Εφαρμόζουμε τους νόμους, δεν κάνουμε κάτι παράνομο, προφανώς. Από εκεί και μετά όμως υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα, ναι, που μπορεί να μην έχουν πάρει σωστά τα πτυχία τους, κύριε Χαλκιώτη, και να έχουν μπει σε δημόσιες υπηρεσίες με κάποιους άλλους τρόπους παράδοξους. Μην ξεχνάτε τα σκάνδαλα που ξέσπασαν και αποκαλύφθηκαν κάποιες διαδικασίες που ειλικρινά εγώ έχω εκπλαγεί. Τώρα από εκεί μετά, κατά πόσο συμβαίνουν αυτά, έτσι συμβαίνουν και τα τωρινά, θα πω εγώ. Εσείς όμως, κυρία Βορδόνη, τώρα θα πάμε δυο μας. Θα πάμε να μας δούμε και σε μια κόντρα στη τηλεόραση. Γιατί εμείς, δεν το ξέρει ο κόσμος, εμείς εδώ πριν βγούμε εδώ, έχουν διαφορετικές απόψεις και ο καθένας με δυνατά με τα επιχειρήματά του. Κυρία Βορδόνη, ο νομικός κόσμος δεν πρέπει να μπαίνει μπροστά και να καλύπτει τους στοχούς. Όχι μόνο να μπαίνει μπροστά, θα πρέπει να χτυπάει, λέμε, γροθιά στο μαχαίρι και να φέρει το πιο καλύτερο αποτέλεσμα. Και οι επαναστάσεις που κάνουν είναι ουσιαστικές και όχι τυπικές. Επειδή σε λίγο θα έχουμε εκλογές, κύριε Χαλκιώτη, εμείς στους συλλόγους μας,
πρέπει να είναι ουσιαστικές, κύριε Χαλκιώτη. Και όχι να, όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, όλοι οι σύλλογοι πανελλαδικώς έρχονται και έχουν μια κοινή γραμμή. Πρέπει λίγο να αντιταχθούμε, νομίζω. Και ο Πειραιάς να αντιταχθεί, να έχει άλλη γραμμή από την Αθήνα. Δεν πρέπει όλοι μαζί, σαν τα πρόβατα, να ακολουθούμε έναν. Όταν πάμε και κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, θα δούμε ότι η ιστορία γράφεται με τα όχι, κυρία Βορδόνη, όχι με τα ναι. Πολύ λίγα τα όχι. Δυστυχώς. Πολύ λίγα τα όχι. Πολύ λίγα τα όχι. Εμείς όμως, τουλάχιστον από ιδιωτικό, σε ιδιωτικό επίπεδο, αυτή είναι η δυνατότητα έχουμε τώρα. Θα φωνάζουμε, θα πιέζουμε, θα τους ξυπνάμε τους Έλληνες, τουλάχιστον να διεκδικήσουν. Να διεκδικήσουν. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έρχεται ένας. Έρχομαι εγώ, ας πούμε τώρα να κάνουμε έτσι ένα θέατρο εδώ. Έρχομαι εγώ που είμαι ένας συνταξιούχος και σου λέω, κυρία Βορδόνη, έχω να πληρώσω το δάνειο μου ένα χρόνο. Γιατί είμαι 3 χρόνια σε αναμονή της σύνταξης. 4 χρόνια σε αναμονή της σύνταξης. Δηλαδή, ενώ έπαιρνα εγώ ένα χιλιάρικο, είχα βάλει την δόση 300 ευρώ, τώρα που δεν έχω ευρώ, τι θα βάλω. Βάλω το σακάκι μου, βάλω την ψυχή μου. Και αντί το κράτος να μου δώσει κατευθείαν τη σύνταξή μου, πολύ σύντομα δεν μου δίνει το κράτος τη σύνταξή μου. Αναγκάζομαι και παίρνω από γνωστούς και φίλους και στο τέλος δεν μπορώ να πληρώσω. Μα μπορεί το κράτος να μην σας δίνει τη σύνταξη, αλλά και απ' την άλλη δεν κοιτάει να δημιουργήσει ένα αντιστάθμισμα ως προς τη δόση του δανείου. Δεν πάει λοιπόν στην τράπεζα που εκεί πρέπει να αποταθεί. Γιατί είμαι Έλληνας. Πρέπει να αποταθεί λοιπόν στις συστημικές τράπεζες, γιατί είναι ελληνικές εδώ στη χώρα μας, και να πει το εξής. Ότι σε αυτές τις ομάδες δανειοληπτών να μην εξαντλούμε λοιπόν τα μέσα διεκδίκησης, ούτε να βγάζουμε προγράμματα πληστηριασμών, ούτε διαταγές πληρωμών, αλλά να κοιτάξουμε για χι μήνες, χρόνια ενδεχομένως, πώς θα καλυφθούν αυτοί οι δανειολήπτες. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα ανεβάζουμε όλα τα έξοδα και τα έσοδα να πέφτουν και να έχουμε την απέτηση να είμαστε και ενήμεροι στα δάνεια. Μήπως είναι το που βοήθαμε φτωχή να μη σου μοιάσω. Μήπως είναι ότι θέλουν να πάρουν τα ακίνητα, κύριε Χαλκιώτη. Μάλιστα. Άρα θέλουν να πάρουν την ελληνική ακίνητη γιατί περιουσία. Σε λιγάκι, μην ξεχνάμε, το Γενάρη δημιουργείται πραγματικά αυτή η υπηρεσία που θα έχει τη διαχείριση της ελληνικής ακίνητης περιουσίας. Ποιος θα τη διαχειρίζεται. Το κράτος θα κερδίσει. Δεν γνωρίζω αν τη διαχειρίζεται τελικά μόνο το κράτος ή κάποιοι ιδιώτες σε συνδυασμό με το κράτος. Πολλά ακούγονται σενάρια. Ελπίζω όμως να μην είναι αυτό που φαντάζομαι εγώ. Δεν θα το πω στην παρούσα φάση. Το κράτος, κοιτάξτε τώρα, το κράτος είναι και ελληνικό, είναι και λίγο γερμανικό. Είναι, δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ των επενδύσεων. Mm-hmm. Αλλά εγώ ρωτάω και θέτω μια ερώτηση σε όλους. Από τη στιγμή που τα κόκκινα δάνεια έχουν σίγουρα κέρδος. Και από τη στιγμή που η Ελλάδα ψάχνει να βρει το κέρδος για να δώσει και στους συνταξιούχους, γιατί δεν κάνει το κράτος μια εταιρεία που εκεί πέρα θα βγαίνουν τα κέρδια να μοιράζονται οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι καρκινοπαθείς. Γιατί το κάνει αυτό. Αυτοί που δεν μπορούν να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί και να τα μοιράσει στον κόσμο, να τα μοιράσει εδώ στα κορόιδα στους συνταξιούχους που τους έχει πιει το αίμα τα τελευταία 10 χρόνια και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Το κέρδος να πάει στο λαό. Γιατί αυτός ο κυρίαρχος λαός, πότε θα ικανοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο λαός, πότε θα ικανοποιηθεί, ποτέ. Είπαμε, εγώ καταλαβαίνω ότι πραγματικά γιατί τίθεται και αυτό το θέμα. Ξέρετε, τίθεται και αυτό το θέμα με τις συντάξεις. Εωρείτε, λέει, μα έχουμε λεφτά. Γιατί φύγαμε από τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΙΚΑ, φύγαμε από το σύστημα, Δώσ' μου γράμμες. Η κυρία Βασιλική, φύγαμε και από το σύστημα και τώρα πάμε στο διατάφτα. Τι έχει το ταμείο, το ταμείο είναι μείον. Πάμε. Ορίστε, κυρία Βασιλική, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Έφυγα με σύνταξη, βγήκα στη σύνταξη το 2010. Η σύνταξη αυτή θα επανέρθει κάποτε όσο πήρα στην αρχή τότε. Ναι. Κάποτε. Πολύ ωραία. Τώρα είναι πολύ κουτσορεμένη η σύνταξη. Πολύ ωραία η ερώτηση που μου κάνετε. Θα σας πω ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, δεν νομίζω ποτέ να μείνετε και σε αυτοί που είστε τώρα. Μάλιστα. Εγώ έχω πολύ βασικές πληροφορίες ότι όταν γίνεται μια συζήτηση και για την ενεργειακή κρίση, το πρώτο πράγμα που ρωτάνε την ελληνική αντιπροσωπεία να πω, τι θα γίνει με τις συντάξεις, τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια. Ο καημός, ο έρωτος, ο μεγάλος. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, το πρώτο. Μάλιστα. Γιατί χωρίς τα λεφτά δεν μπορούμε και να ζήσουμε. Κατεβάσαν τις συντάξεις κάτω και από τα μισά με. Σωστά. Υγεία, ελευθερία, χρήμα. Έτσι πάει. Σωστά το λέτε. Όλα μαζί, ναι. Και για τις επικουρικές το ίδιο ισχύει. Γιατί και αυτές τις κατεβάσανε κάτω από τα μισά. Ναι. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα δεν θα καλυτερεύσουν. Θέλει πολιτική βούληση για να λυθεί αυτό. Κάνουν διάφοροι δικηγόροι προσφυγές, κάποιοι κερδίζουν, η κυρία Βορδόνη κερδίζουν και κάποιοι άλλοι, αλλά έρχεται μετά το κράτος και κάνει ερμηνεία της απόφασης, σωστά. Σωστά. Μπράβο. Και από εκεί και μετά δεν θέλει πολιτική βούληση για να δοθούν τα χρήματα στους ανθρώπους. Δηλαδή οι νομικοί πιέζουν. Κάποιες κερδίζονται αποφάσεις, κάποιες χάνονται. Μετά είναι το κράτος να εφαρμόσει την απόφαση. Εδώ. Μας έχουν διαλύσει. Όλοι τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν σου γραμμές.
Η κυρία Μαρία από Αθήνα. Γεια σας, κύριε Χαλκιώτη. Γεια σας. Πάμε, θα μου λες ονόματα να τους βγάζουμε κατευθείαν. Ωραία. Κυρία Βορδόνη, εδώ βλέπετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Έκανε μια ερώτηση η γυναίκα τώρα. Λέει, θα πάω στην πρώτη μου σύνταξη. Εγώ ρωτάω, θα μείνει στην ίδια σύνταξη. Ρωτάω εγώ. Καλά ρωτάτε εσείς. Και όχι μόνο αυτό. Να ρωτήσουμε και εμείς στο αρμόδιο Υπουργείο. Μπράβο, θα μείνουν οι συντάξεις ή θα αλλάξουν. Μπράβο. Και έχουμε και κύμα συνταξιούχων που προσπαθούν να φύγουν, γιατί θεμελιώνουν το δικαίωμα, τα πράγματα θα αλλάξουν το ασφαλιστικό. Τώρα και εδώ πάλι θα ρωτήσω, θα παραμείνει το δικαίωμα όπως είναι θεμελιωμένο ή θα αλλάξει κάποιος νόμος μετά από το 22, το 20, ναι, το 22 και θα πει άλλα πράγματα. Ο ύψιστος. Γι' αυτή εδώ πέρα δεν υπάρχει ασφαλής απάντηση. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε κύριε Βορδόνη, αυτά ναι μεν εσείς οι νομικοί και οι δικηγόροι όλοι και οι δικαστές βγάζουν μια απόφαση. Θα φορολογηθούν τα ποσά που γυρίσανε. Ξέρετε, μας πήραν κάποιοι άνθρωποι σήμερα και ήταν το 13, λέει, πήραμε κάτι πίσω το 12. Δεν μας είχαν βάλει φόρο. Τώρα πώς μας θυμηθήκαν το 21. Εννοείται. Και εγώ έχω την ευλογία αυτή απορία. Πώς μετά από 8 χρόνια. Και έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για να κάνουν οι άνθρωποι τις δηλώσεις μην και δεν φορολογηθούν. Τι είναι αυτά που ζητείτε, τι λέτε τώρα, δεν θα φορολογηθούν. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι κανονικά αυτά θα πρέπει να φορολογηθούν στην πηγή. Με ένα χαμηλό ποσοστό και να τελειώνουν. Δηλαδή, μην μπλέκει ο συνταξιούχος τώρα με κινήσεις, με. Δηλαδή θα φορολογούνται οι συνταξιούχοι που παίρνουν κάποια πενιχρή συνταξή πιο πολύ δυστυχώς, αλλά οι μεταβιβάσεις και οι δωρεές και οι γονικές παροχές θα γίνονται χωρίς κάποιο κόστος, κύριε Χαρκιώτη, φορολογικής πίεσης. Έτσι, σωστά, μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν την άκουσα. Μέχρι 800.000 ευρώ. Νομίζω ότι εδώ ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι μας κυβερνάνε. Δεν θα πω, γιατί δεν με ενδιαφέρει καταρχήν ποιος μας κυβερνάει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτοί που κυβερνάνε να είναι και λίγο άνθρωποι. Δεν είναι καθόλου όμως, δυστυχώς. Η κυρία Ασπασία από Αθήνα. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε και ο Θεός βοηθός που λέει. Για να βοηθούν. Εγώ θα αρχίσω να πω για την κυρία που ήρθε τη μέρα της γιορτής που δώσαμε τη μάχη για να είμαστε ελεύθεροι. Ο Θεός να το βάλει που είμαστε ελεύθεροι. Δηλαδή έπρεπε κύριε Χαλκιώτη μου να έρθει εκείνη τη μέρα και δεν αντέδρασε κανείς να της πει όχι, δεν θα έρθετε εκείνη τη μέρα, θα έρθετε την επαύριο, μετά δύο μέρες. Ναι. Η γνώμη μου, η ταπεινή. Εσείς αλλά νομίζω είναι σωστή. Εσείς λέτε ότι υπήρχε συμβολισμός της... βέβαια, μα συγγνώμη δηλαδή, έπρεπε να έρθει αυτοί που μας κάνανε τόσο κακό και μας κάνουν ακόμα, έπρεπε να έρθει εκείνη τη μέρα. Ποια ήταν η βία, και ποιος ήταν ο σκοπός της επίσκεψης που ήρθε. Θα σας αναλύσω αμέσως. Δεν μας τον έχει πει κανείς. Ποιος ήταν ο σκοπός και τι συζητήσανε. Δεν πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός. Ναι. Δεν πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός και να πει θα έρθει η κυρία Μέρκελ και θα συζητήσω με αυτό. Mm-hmm. Δεν πρέπει να πάρει τη γνώμη μας, κύριε Χαλκιώτη, πια. Να σας πω λίγο. Εσείς άμα έχετε ένα ακίνητο στην Σαντορίνη, δεν πάτε που και που να το δείτε. Να το λέξετε, είναι καλό το ακίνητο, δεν είναι καλό το ακίνητο, δεν πάτε να το δείτε. Πάτε, δεν πάτε στην περιουσία. Μα συγγνώμη, δηλαδή, είναι το ίδιο. Συγγνώμη, έχει την ίδια βαρύτητα. Εγώ δηλαδή, θα σας πω... έπρεπε να έρθει εκείνη τη μέρα και της έπλεξε ένα εγκόσμιο, όπως το λένε λίγο. Αυτό. Της έπλεξε μια δαντέλα όλη την ακρογιαλιά της Ελλάδος και όλη την ακρογιαλιά της Κρήτης να μας την επενάει. Συγγνώμη δηλαδή, μα γιατί εγώ τα πήρα. Εγώ τα πήρα σαν Ελληνίδα. Σωστή. Να σας αγγεί μοναδική. Καλά το λέτε. Σκεφτείτε αυτή τη φράση που σας είπα, ότι πάει να δει την περιουσία της. Αλλά ποια περιουσία έχει αγοράσει τη Σαντορίνη και το ξέρουμε. Την Ελλάδα, μάλλον. Η Ελλάδα δεν είναι υποθηκευμένη για τα επόμενα 100 χρόνια. Φυσικά, η Ελλάδα είναι η Σαντορίνη. Και έχει αγοράσει, λέω, τη Σαντορίνη ολόκληρη ή τη μισή και δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει να πουλάνε τη γη. Ξέρετε τι προβλέπω εγώ, δεν ξέρω αν θα ζω, γιατί είμαι αρκετά μεγάλη. Προβλέπω ότι κάποια στιγμή όλοι που αγοράζουν την ελληνική γη θα μας πούνε άντε, αδειάσετε μας γιατί το οικόπεδο είναι δικό μας. Μάλιστα. Πολύ το φοβάμαι κύριε Χαλκιώτη μου. Ειλικρινά σας το λέω. Γιατί εγώ έχω πατήσει στα 80 και την ιστορία μου την έμαθα πολύ αληθινά. Ατόφια. Γιατί ξαναλέω, ο πατέρας μου πολέμησε στον πόλεμο του 1922 και είχε τραυματιστεί 17 Αυγούστου του 1922. Έχω το χαρτί που τα γράφει, δεν τα λέω εγώ έτσι ξεκάρφωτα. Μάλιστα. Η μάνα μου είχε έναν αδερφό, σκοτώθηκε στον πόλεμο του 40, το παιδάκι του ήταν μωρό, δεν τον γνώρισε, πέθανε και ο ξαδερφός μου. Ένας γιος μιας αδελφής της μάνας μου, της δεύτερης αδελφής της μάνας μου, κατά σειρά, σκοτώθηκε αυτό τον ίδιο μήνα. Δύο πρώτα τις ξαδέρφια ήρθανε με ένα πόδι. Εμείς πληρώσαμε. Η οικογένεια της μάνας μου πήρε ακριβά τον πόλεμο.
Δεν έχουμε δικαίωμα να σταθούμε σαν άνθρωποι, σαν Έλληνες σωστοί σε αυτή τη γη. Υπάρχουν γερμανικές, γερμανικές αποζημιώσεις που είναι στον αέρα και σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, αυτό που ήθελε η κυρία Μέρκελ είναι τα ελληνοτουρκικά, τις υποχρεώσεις και τα ενεργειακά. Αυτά είναι. Δεν είναι τυπική. Ποιος είναι αυτός ο πρωθυπουργός, όποιος και να είναι. Ο πρωθυπουργός είναι Έλληνας. Δεν είναι Έλληνας για μένα. Είναι κριτικός. Έχει το δικαίωμα να προσκαλέσει. Δεν είναι Έλληνας, κυρία Καλτσιώτη, και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Δεν είναι Έλληνας. Θα έπρεπε να έρθει την επόμενη μέρα. Και μας λένε και πάρανε και τι ήπιανε. Ρωτάνε εμένα αν έχω να βάλω στην κατσαρόλα μου το πιο απλό φαγητό. Πώς είναι το όνομά σας, πώς είναι το όνομά σας. Δηλαδή τι είναι αυτά τα πράγματα, κάνε ένα γεύμα και μην τους για την πανίδα τι έφαγαν. Όχι. Και τι ξόδεψαν, κυρία Σπασία, γιατί αυτά πάνε στο λογαριασμό μας. Μισό λεπτό. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχει εκλεγεί με ποσοστό, έτσι. Το ξέρω. Ναι, άρα, να σας πω, νομίμως, δεν νομίζω να είναι και Έλληνας είναι τώρα. Οι εκλογές αλάνθαστες, κάνουν αυτή τα δικά τους τερτύπια και τις αβολιές θα τις πω και έτσι. Άρα, και βγαίνει δυστυχώς αυτό που θέλουν. Εγώ Νέα Δημοκρατία ψήφιζα. Και ο άντρας μου την πλήρωσε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τότε επί Χούντας του δώσανε ένα χαρτί να αποκηρύξει τον ιδρυτή της ΕΡΕ Κωνσταντίνο Καραμαλή και δεν ξέρω τι άλλα, και ο άντρας μου δεν το δεχότανε. Μάλιστα. Και πάω εγώ στο Βασιλικό Επίτροπο εκείνη την εποχή που ήμουν μια κοπελίτσα, ήμουν 23 χρονών, μου λέει ο άντρας μου πήγαινε στο Βασιλικό Επίτροπο να του πεις. Μου έδωσε δύο συμβουλές ο άντρας μου. Εγώ τα είπα σχήμα όπως εγώ τα ένιωθα. Μάλιστα. Στην Καβάλα εντωμεταξύ. Και το παιδί μου ήταν 13 μηνών το πρώτο. Και κρατούσα το παιδί με αγκαλιά και έλεγα εγώ τα δικά μου. Και κάποια στιγμή σηκώνεται ο Λόρθος, σαν να είχε λατήριο, και μου λέει τη λέξη. Κυρία μου, ο άντρας θέλει να είναι μέσα. Εγώ τρελάθηκα. Πάω στην Καβάλα το απόγευμα να τον δω, και συγγνώμη γιατί πρέπει να το πω αυτό. Μάλιστα. Πάω στην Καβάλα το απόγευμα να τον δω και ήμουνα σαν την Τίγρης από τα σύρματα. Με βλέπει τώρα ο άντρας μου και μου λέει τι έγινε γυναίκα. Λέω τι έγινε, τι σου είπε, μου λέει. Λέω μου είπε ότι εσύ θέλει να είσαι μέσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Πάμε. Η κυρία Μαρία από Αθήνα. Γεια σας κύριε Χαλικότη. Γεια σας. Θα ήθελα να σας πω κάτι. Έπρεπε να πάρω κάτι αναδρομικά και η κατάληξη ήταν με την προσωπική διαφορά δεν πήρα τίποτα. Μάλιστα. Λογιστικά λοιπόν, τα πήρατε. Στην τσέπη δεν έπεσε ευρώ. Ορίστε. Λογιστικά πήρατε, αλλά στην τσέπη δεν έπεσε ευρώ. Ναι. Λοιπόν, έχω πολλά προβλήματα. Δεν έχω, δηλαδή μιλάμε να κινηθώ. Είπαν ότι θα δώσω κάτι δώρα. Τώρα με το στέμε, με αυτά δεν έχει βγει απόφαση ακόμα. Τι γίνεται με αυτά, μας χοροϊδεύουνε. Ό,τι ξέρετε ξέρω. Έρχεται με πολιτική θέση, με πολιτική απόφαση, θα ερμηνεύσει τις αποφάσεις του ΣΤΕ, που είναι κάποιες υπέρ των συνταξιούχων και αναμένουμε. Δηλαδή μας χοροϊδεύουνε. Ντρέπομαι, ειλικρινά μιλάω. Εσείς ντρέπεστε που σας κοροϊδεύουν οι άλλοι? Όχι βέβαια. Αυτοί που πρέπει να δώσουν τα χρήματα και τα δίνουν πρέπει να ντρέπονται. Όχι εσείς που είστε ταλαιπωρημένοι. Πρέπει να ντρέπονται. Πρέπει. Μάλιστα. Γιατί ο κόσμος πεινάει, δεν είμαι εγώ μόνο. Μάλιστα. Τι να πω τώρα, εσείς λέτε πεινάει και στα κανάλια βγαίνουν και λένε ότι πάει πολύ καλά και έχουμε αριθμούς ανάπτυξης. Με σκοροϊδεύουνε. Εσείς λέτε πεινάω και εγώ είμαι μπερδεμένος. Εγώ είμαι μπερδεμένος γιατί εσείς λέτε πεινάτε. Νομίζω μια απόδειξη από ένα σούπερ μάρκετ θα αποδείξει τελικά αν λέμε αλήθεια, μάλιστα, κύριε Χαλκιώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Θέλω να πάω στο γιατρό και δεν έχω λεφτά. Ειδικρινά σας μιλάω. Μάλιστα. Πάμε. Μάλιστα. Κυρία Βορδόνη, εδώ βλέπετε ότι ο κόσμος, το καλάθι της νοικοκυράς, που την ανοίξαμε τη συζήτηση. Μα έχει αυξηθεί πάρα πολύ το καλάθι της νοικοκυράς. Δεν ξέρω τι θα μπαίνει Έλληνα μέσα εκεί. Θα μπαίνει καμιά ντομάτα, καμιά πατάτα, το ψωμάκι. Δύσκολα τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί και αυτά, γι' αυτό το λέω. Εκτός αν αρκεί με βάση κάποιους ανθρώπους που είναι και μιλάνε, θα πω ποιους, αρκεί να φάμε μόνο τη σαλάτα, ντομάτα, γκούρι και φέτα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχει και ένα καλό αυτή η όλη διαδικασία, δηλαδή το να μην ψωνίσεις. Να κάνουμε δίαιτα. Να μην τρώσεις. Πρώτο, θα κάνεις δίαιτα και δεύτερο, θα πέσει και η χοληστερίνη. Να το πούνε στους ανθρώπους που έχουν σοβαρά θέματα υγείας όμως και θέλουν ειδική διατροφή, ψάρι ας πούμε και άλλα πράγματα. Ψάρι. Αυτό είναι κάτι, ναι, έξω από το τραπέζι. Με καλά, με στην παραλία. Πάμε σε διάλειμμα και περιχόμαστε στο δεύτερο μέρος να ανοίξουμε τη συζήτηση, να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας. Πάλι τρόπος. Πάμε.
Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος να ανοίξουμε τη συζήτηση για πιο συγκεκριμένα θέματα. Ο κύριος Σωτήρης από τον Κορυδαλό, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα κύριε Χαρικιώτη. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Αν έχει περάσει από το μυαλό σας να υποθεί κάπου αυτό το πράγμα. Και η κυρία Βορδόνη εκεί πέρα που είναι νομικός, ας πούμε, νομίζω, ναι. Νομικός είναι. Σωστά νομίζω. Για τα τέλη κυκλοφορίας. Mm-hmm. Κάτι ακούγεται από μέσα. Αυτά έχουν γίνει, έχω ακούσει 48 δόσεις, έχω ακούσει 72, 150 δόσεις. Mm. Αυτό εδώ δεν μπορεί να γίνει τουλάχιστον 2. Δεν ακούγεστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σωτήρη, ευχαριστούμε πολύ, θα ξαναπάρετε. Από πίσω έχετε κάτι να... Τρυπάει κάτι και ακούγεται. Θα μπορέσετε να ξαναπάρετε, αλλά να έχουμε λίγο πιο καλό ήχο. Κάτι για τις δόσεις που θέλετε να πείτε για τα τέλη κυκλοφορίας. Εγώ θα πω... Οι δόσεις είναι συγκεκριμένες για τα τέλη. Εντάξει, εγώ θα πω δόσεις στη ΔΕΗ, δόσεις στον ΟΤΕ, δόσεις στον ΕΦΚΑ, δόσεις στο... Πού άλλο έχουμε? Στο ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ, δόσεις, τα δάνεια. Πού θα τα βρει αυτός? Πού θα τα βρει? Εγώ έχω 500 ευρώ και εσείς μου ζητάτε να σας δίνω δόσεις. Πού θα τις βρω? Μέχρι 500 είναι. Να φάμε και κάτι. Δηλαδή η δόση, η δοσοποίηση των υποχρεώσεων καλή είναι. Αλλά άμα δεν του δίνεις τη δυνατότητα να δουλέψει αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή πήγαινε τώρα στην Αθηνά, είναι όλοι μάρμαρα, κολόνες. Κάτω στην πόρτα έξω κοιτά τον ήλιο. Και πολλές φορές γιατί αισθάνονται οι άνθρωποι στενάχωρα, πάει ο ένας στον άλλον και γίνονται κουβέντα. Πηγαίνετε, το κορδαλιώτησα εσάς, πηγαίνετε. Συνταξιάρχων. Μάρμαρα όλοι, κολόνες. Θα δουλέψουν 3 μήνες. Τώρα να δουλέψουν λίγο τα Χριστούγεννα, γιατί τι νομίζετε, Νοέμβριος τώρα πάμε Χριστούγεννα. Τι νομίζετε, ότι ο κόσμος ότι έχει λεφτά να χαλάσει, πού θα τα βρει? Πού θα τα βρει? Δεν υπάρχει μου χρόνο. Και μετά να δούμε πώς θα πληρώσουν τα δάνεια που προτείνετε εσείς με τα κουρέματα. Παρακαλώ, οι φίλοι μας από την Αθήνα, ορίστε. Ελένη από Αθήνα, ορίστε. Κυρία Ελένη από Αθήνα, ορίστε. Ναι, ναι. Καλησπέρα, παρακαλώ. Καλησπέρα. Να σας πω. Πέστε μου. Ήθελα να κάνω ένα παράπονο. Από το 2013 μου έχουν κόψει το ΕΚΑΣ. Αλήθεια. Και παίρνω 360. Σε όλο τον κόσμο, κυρία. Έχουν το καταστρέψει όλους τους συνταξίουχους. Και δεν ακούω κάτι, να σας πω την αλήθεια. Δεν θα μας αυξήσουν, τι λέτε? Ορίστε, τι να σας κάνουνε? Δεν θα μας αυξήσουνε. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω την προσωπική μου εκτίμηση ή αυτό που ξέρω. Τι θέλετε από τα δύο να ακούσατε? Για πέστε μου, τι ξέρετε? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ημερομηνία για μια αύξηση στη σύνταξη. Οι δικηγόροι παλεύουν να φέρουν κάποια χρήματα πίσω στους συνταξιούχους με τις προσφυγές, βγαίνουν θετικές αποφάσεις και απομένει το κράτος, το νομικό τμήμα να ερμηνεύσει αυτές τις αποφάσεις. Τώρα από εκεί πέρα, κάποιοι λένε ότι μπορεί να μειωθούν κιόλας. Α, καλά, εντάξει, γεια. Γεια σας, να είστε καλά. Μακάρι και τα δύο να είναι λάθος που λέω εγώ και να έρθει και να δώσει 30 και 40% στο κάθε συνταξιούχο. Δεν νομίζω. Από τα ανδρομικά που όλοι ξέρετε, κάνε πάρτι, άντε να έρθουν οι μέρες, να έρθουν οι μέρες, δεν έχουν οι άνθρωποι πάρει τα χρήματά τους. Υπάρχει αυτή η προσωπική διαφορά που τους περισσότερους τους πέταξε εκτός συστήματος. Τώρα, αν βάλουμε εάν το ένα, πολλά εάν το ένα, θα φτάσουμε σε ένα σημείο που πάρει κανένας. Είναι σαν και αυτό που είχε κάνει ο Χότζος, νομίζω. Είχε μάθει το γάιδαρο να μητρώει και τελικά ξέρετε τι έγινε. Εκεί που τον έμαθα να μητρώει, ξέρετε τι έγινε, κυρία Βορδόνη, και νευρίασε. Ψόφισε ο γάιδαρος από την πείνα. Άκουρε, ψόφισε από την πείνα. Ο κύριος Βασίλης από τον Πειραιά. Ανέβηκε στο μιναρέ μου, λένε τα παιδιά από κάτω. Τον έμαθα να μητρώει και τελικά. Και τελικά τι έγινε ο γάιδαρος, ψόφισε ο γάιδαρος, αν είναι δυνατόν. Πάμε, ο κύριος Βασίλης από τον Πειραιά. Ψόφισε όλο, κάθε μέρα ψοφάει ο γάιδαρος. Μάλιστα. Πέστε μας, κύριε Βασίλη. Άκουσε, αγαπητέ. Έχω πάρει 100 φορές τηλέφωνο. Εγώ δεν έχω ένα πρόβλημα με τη σύνταξή μου και θέλω να βρω μια διέξοδο να ακούσω. Πάμε τώρα, πέστε μας τώρα εδώ που είναι ευκαιρία. Πέστε το τώρα. Ναι, σας λέω. Ότι επανήματος χάρη, λοιπόν, είδε να φέρει αναδρομικά. Είμαι 37 χρόνια συντάξιμος. Λοιπόν, και το μεταξύ παίρνω χρόνια να βγω αυτή τη βιολοσύνταξη που μου δώσαν τελικά. Μου πάγανε τα έρθιμα, τα βαρέα που βγούνε στα λεωφορεία. Ήμουν μετά στο ΤΕΒΕ. Λοιπόν, μου πήραν τα 50 ευρώ από αυτή τη βιολοσύνταξη που μου δώσανε. Και θέλω να δω, δικαιούμαι να πάω τελικά αναδρομικά? Ή ας πούμε, ακούμε συνέχεια εδώ στην τηλεόραση και ενδιαφέρον από τον αγαπητό Χαλκιώτη να πούμε ότι αυτή η ιστορία, να πούμε, δεν ευκνίζεται στον κόσμο ακριβώς.
Δεν θέλουμε να μας δώσει λεπτά ο κ. Χαλκιώτης ή οποιοδήποτε άλλο να πούμε, ή η νομική σύμβουλο ή η Βοροδόνη. Λοιπόν, αλλά απλώς σημαίνει ότι το εξής. Θέλω να πάρω μια τελική απόφαση να δω. Δικαιούμαι από αυτά τα πράγματα. Ωραία. Κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε... άκου κύριε Βασίλη. Άκουσε με. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνε προσεκτικά και άκουσε το αυτό θα σου πω. Το έχουμε εξηγήσει 1500 φορές, το ξαναπούμε. Η προσωπική διαφορά που αναφέρεται στην ανάλυση της σύνταξής σου έχει ένα κουτί που λέγεται προσωπική διαφορά. Εκεί λοιπόν έχει ένα νούμερο. Αν το νούμερο που λέει 50% έχει ένα νούμερο. Αν μπροστά έχει ένα μείον, εσύ θα πάρεις σίγουρα αναδρομικά. Εάν δεν έχει το μείον και έχει 0, πάλι θα πάρεις. Αν έχει ένα ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, 100 ευρώ, το οποίο αυτό ποσό δεν έχει το αρνητικό πρόσημο μπροστά, θα πάρεις μία αύξηση, αλλά θα πρέπει να ισοφαριστεί το ποσό που φαίνεται ότι είναι χρεωμένο η σύνταξή σου. Δηλαδή, αν δεις 100 ευρώ, παραδείγματος χάρη, λέμε, και η αύξησή σου είναι 100 ευρώ λόγω των 30 ετών, δεν θα πάρεις ευρώ. Για να πάρει λοιπόν η συνταξιούχη θα πρέπει η προσωπική διαφορά αυτή να βγαίνει να πάρει και χρήμα στον συνταξιούχος. Πολύ απλά, το έχουμε πει όσο πιο απλά μπορούμε. Θα πάτε όλοι στην ανάλυση της σύνταξής σας, να μην περιμένετε τσάμπα και θα δείτε εκεί που λέει προσωπική διαφορά. Αν έχει μείον μπροστά θα πάρετε. Εάν έχει μηδέν θα πάρετε. Αν έχει ένα ποσό χωρίς πρόσημο αρνητικό δεν θα πάρετε. Δυστυχώς, γιατί έρχεται και υπολογίζει αμέσως την κυρία Ζωή. Έρχεται και υπολογίζει τα χρόνια της σύνταξης, τον ασφαλιστικό βίο, τον ξανακάνει επαναπολογισμό των χρόνων και θα πρέπει να ισοφαρίσετε την προσωπική διαφορά που υπήρχε από πριν. Απλό είναι, πολύ απλό. Αν δεν μπορείτε εσείς, στα παιδιά σας ή ο λογιστής σας. Θα μπει στην ανάλυση της σύνταξης και θα βρει και που λέει προσωπική διαφορά. Κατευθείαν το καταλάβετε. Πάμε. Κυρία Ζωή. Ωραία, να ξαναπάρει η κυρία Ζωή. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο απλό να το καταλάβετε. Και από εκεί και πέρα, αν είσαστε παλιός συνταξιούχος, θα πάρετε και ένα ποσό εφάπαξ κατά τα 2 πέμπτα. Οι νέοι θα τα πάρουν όλα. Πριν, οι παλιοί θα πάρουν 2 πέμπτα τώρα και κάθε ένα χρόνο θα παίρνουν και από ένα πέμπτο. Έως να γίνουν τα 5 πέμπτα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Αυτή είναι η νομική προσέγγιση και η ερμηνεία που έχουν δώσει. Ήταν ο νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου που μίλαγε για την προσωπική διαφορά που με τον νόμο του κυρίου Βρούτσι δεν άλλαξε. Τελειώσαμε. Άρα ακολουθείτε, κυρία Βορδένη, ο ίδιος νόμος. Τελειώσαμε. Άρα όσοι εσείς περιμένετε να πάρετε για τα πάνω από συν 30 χρόνια, αν έχετε προσωπική διαφορά αρνητική θα πάρετε. Εάν έχετε θετική, δηλαδή γράφει 50% ευρώ, δεν θα πάρετε λογικά. Με αυτό το ποσό είσαστε πάρα πολύ έξω. Ο κύριος Κώστας από Κερατσίνη, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Κώστα. Ήθελα να πω, παλαιότερα, όταν δηλώνανε 50 ελιές και παίρνουν επιδότηση για 500, δεν βγήκε κανένας δημοσιογράφος να ενημερώσει τον κόσμο ότι αυτά θα τα πληρώσουν αργότερα. Τώρα όλοι διαμαρτύρονται. Οι δημοσιογράφοι κάνουν πως δεν το ξέραν. Γιατί δεν ενημερώσατε τον κόσμο? Ξέρεις κάτι, όταν έχεις 50 ελιές και παίρνεις επίδομα για 500, κάποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ωραία, δηλαδή. Δηλαδή τι δηλαδή, κάποιος θα τα πληρώσει και τώρα αυτά πληρώνουμε. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα αυτά πληρώνουμε. Άλλα δηλώνανε και άλλα είχανε. Τώρα αυτά πληρώνουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άρα εσείς κύριε Κώστα μου θεωρείτε ότι όλη η οικονομική καταστροφή είναι από τις επιδοτήσεις που έχουν πάρει οι Έλληνες που είχαν 30 ελιές και είπανε 40. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ακούστηκε και η δική σου γνώμη, υπάρχει και αυτή η γνώμη. Εμείς είμαστε εδώ στο Blue Sky, τα λέμε όλα. Πάμε λοιπόν τώρα να πούμε λίγο στα πιο βαριά. Σήμερα έχουμε την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου. Έχουμε Νοέμβριο-Δεκέμβριο. 3 έως 5.000 πληστηριασμοί μέχρι 31/12. Και από 30-35.000 πληστηριασμούς, άλλοι μιλάνε και για 50 μέσα στο 2022. Θα έχουμε μια πολύ όμορφη χρονιά. Ο Έλληνας θα κινδυνεύσει πάρα πολύ. Γιατί για τον Έλληνα μιλάμε, για τον Έλληνα είναι κυφόροι, για τον Έλληνα είναι τα πάντα. Για τον Έλληνα. Γιατί κάποιοι ξένοι πήραν κάποια δάνεια και εξαφανιστήκανε, εκεί δεν ακούμε τίποτα. Θέλω να μας πείτε, έχετε λίγο χρόνο, να μας πείτε τι μπορεί να κάνει κάποιος που έχει μια δανειοδότηση και πώς μπορεί
να κερδίσει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και τι μπορεί εμείς να κερδίσει. Εμείς θα κοιτάξουμε όπως μπορούμε να τον βοηθήσουμε να έχει μια καλύτερη αποπληρωμή στην διαδικασία του δανείου του. Δηλαδή, είτε ως προς το υπόλοιπο φιλί, στο υπόλοιπο αποτελείται από κεφάλαιο και από τόπο. Αφήστε την κυρία Βορδόνη. Είτε και ως προς τις δόσεις. Από εκεί μετά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν κοιτάμε να ψάξουμε το χρόνο γέννηση του δανείου, αν εγώ έπρεπε να πάρω το δάνειο, γιατί τώρα θα πούμε σε ένα κυκαιώνα και σε ένα φαύλο κύκλο. Τέτοιες υποθέσεις έχουν έρθει στα δικαστήρια του νόμου Κατσέλη, που μπορεί τελικά να αποδείχθηκαν ότι εγώ μπορεί να μην είχα καθόλου εισόδημα και τελικά να πήρα δάνειο. Δεν θα πάμε να αξιολογήσουμε γιατί το πήρα την τράπεζα. Λέμε σήμερα ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο φιλής. Επειδή αυτό τώρα απαντά και στον κύριο τον προηγούμενο που βγήκε, δεν είναι μονάχα επιδοτήσεις, επειδή ελάχιστοι θα πω άνθρωποι, όχι, δεν το έκανε αυτό όλη η αγροτική παραγωγή, δεν έπαιρνε δηλαδή με υποθηθέμενα νούμερα. Να σας διακόψω, να βγάλουμε την κυρία Εύα από Παλίνη. Φυσικά. Κυρία Εύα, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα μια ερώτηση να σας κάνω. Παρακαλώ. Μ' ακούτε? Βεβαίως, μπορείστε, παρακαλώ. Μετά από 2 χρόνια μου βγήκε το επικουρικό το χειρίας. Μάλιστα. Μου βγήκε το μηνιάτικο, αλλά τα αναδρομικά δεν μου έχουν μπει ακόμα. Δεν μου τα βάλανε. Μάλιστα. Της χειρίας λέτε τώρα εσείς τα αναδρομικά. Πόσα χρόνια έχει ο σύζυγος? Πόσα χρόνια έχει ο σύζυγος? 2 χρόνια. Όχι, λέω πόσα χρόνια έχει που δούλευε ο ύμνησος, πόσα χρόνια δούλευε? Όχι, εννοώ τα αναδρομικά του επικουρικού δεν μου βάλανε. Α, για τα αναδρομικά του επικουρικού. Πήρατε μόνο το επικουρικό, λέτε τώρα. Ναι, μόνο το μηνιάτικο. Πότε το πήρατε? Τώρα, αυτό το μήνα. Μην το λέτε στη γειτονιά πουθενά. Μυστικό, μυστικό. Είσαστε τυχεροί. Ελπίζω σε λίγες μέρες να έρθουν και τα υπόλοιπα. Τι να σας πω τώρα. Α, εντάξει. Θα εντάξει, γιατί... πάρα πολύ. Πόσα χρόνια περιμένατε, 2? 2 χρόνια ακριβώς. Μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος από Βύρωνα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η γυναίκα μου έχει στο όνομά της DVI στην Κρήτη σε ένα σπίτι που δεν πηγαίνουμε. Και είναι 100, ήταν τον περασμένο μήνα 107 ευρώ και τώρα πήγε 126. Με έχουν τρελάνει στο τηλέφωνο. Τι είναι αυτό το πράγμα πια, για όνομα, τι σύστημα, μήπως γνωρίζετε να μας πείτε τι σημαίνει? Κοιτάξτε, λέω, για να είμαστε και αντικειμενικοί τώρα, για να τα λέμε και σωστά. Όταν οφείλουμε, πρέπει να τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε, αλλά είναι στην Κρήτη. Περνάμε και δύσκολες στιγμές, δηλαδή. Πρέπει να πάμε Κρήτη να πληρώσουμε, δεν πληρώνετε το τηλέφωνο. Εδώ θα πάτε σε ένα τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ του. Ναι, συμφωνώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Εντάξει άλλο τώρα. Αυτό, εντάξει. Βάλτε τα μισά και ξαναβλέπουμε. Να είμαστε αντικειμενικοί τώρα, έτσι να λέμε. Η γραμμή εντάξει, της... αλλά η ενόχληση, τόσο πολύ ενόχληση. Έχουν ξεκινήσει. Θα πάρουν μια φορά τηλέφωνο, κάθε. Όσο βλέπουν ότι δεν πληρώνεται, ξαναπαίρνουν. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό να το διευκρινίσουμε γιατί οι εταιρείες, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει. Οι εταιρείες οι οποίες είτε προσωπούν οφειλές της ΔΕΗ, το λίγο είναι και της εφορίας, έτσι έρχεται και αυτό, ναι. Ή το δάνειο της κυρίας Βορδόνη, εγώ είμαι μια εταιρεία, εγώ είναι μια άλλη μια εταιρεία. Μπορεί να είναι ένας από την τράπεζα, μπορεί να είναι από ένα άλλο τμήμα. Όλοι το παίζουν φίλοι στην κυρία Βορδόνη. Όλοι θέλουν να τη βοηθήσουν. Επί της ουσίας θέλουν να τους πάρουν και το πουκάμισο φοράει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς από την άλλη προσπαθούμε να το φρενάρουμε. Αλλά πολλοί διεκδικούν την οφειλή, σωστά. Mm-hmm. Πάμε, κυρία Βορδόνη, εσείς, μέχρι να μας ξαναδιακόψουν. Έλεγα λοιπόν ότι. Η κυρία Ζωή, λοιπόν, παρακαλώ, από την Ανάμισο. Θα μιλάτε γρήγορα και με κωδικούς, κυρία Βορδόνη. Ορίστε, κυρία Ζωή. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας, καταρχήν. Καλό μήνα. Επίσημη υγεία. Λοιπόν, εγώ έχω καταθέσει τα χαρτιά μου το 17. Μάλιστα. Μου είχαν βρει κάτι με το ΟΓΑ. Ναι. Και μου βρήκανε ένσημα στο ΙΚΑ. Εγώ τα ένσημα τα έχω χαμένα. Δεν τα έχω για να τα βάλω. Μάλιστα. Και μου ζητάνε συνέχεια να του γράψω το χρονικό διάστημα, τα ημερομίσθια, κατέτος και τα διάφορα. Mm-hmm. Τους έγραψα εγώ ότι δεν τα έχω. Δεν έχω. Εταιρείες... Και δεν τα θέλω. Οι εταιρείες που δουλεύατε, τις βρήκατε, υπάρχει κάποιο χαρτί από εκεί να πάρετε κάτι κάπως? Εγώ δούλευα στο Καρέλα, παίρνω από Ανάβησο. Mm-hmm. Δούλευα στο Λαύριο του Καρέλα. Εκείνο κάηκε. Πήγα στο ΙΚΑ του Λαυρίου και δεν τα βρήκα. Μου λένε αν θέλεις να τα βρεις θα πας δικαστικός. Mm-hmm. Αυτοί τώρα τα βρήκανε αυτά και μου ζητάνε συνέχεια αυτό. Και τώρα αυτό είναι το τρίτο χαρτί που μου στέλνουν. Εσείς χωρίς αυτά τα ένσημα μπορείτε να βγείτε σύνταξη? Ναι, βγαίνω. Έχω 18 χρόνια. Τότε γιατί δεν τα με κάποιο τρόπο να πείτε κάπως? Μα τους λέω, ό,τι μου γράφουν, του λέω. Μου λέει στην οποία αναφέρει το χρονικό διάστημα, τα ημερομίσθια και τα τέτοια. Και σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισή σας, ναι, στον άλλο φορέα, να γράψετε ότι δεν τα θέλετε ούτε τώρα ούτε στο μέλλον. Μπράβο, κάντε το. Και τα έχω στείλει 2 φορές. Πήγαινε και από εκεί καμιά βόλτα, βρείτε το ίδιο. Τι κάνουμε τώρα με το κορονοϊό που δεν, τίποτα δεν μπορώ να πάω πουθενά. Λοιπόν, τώρα μου ζητάνε
Ναι. Πρέπει να είναι το τελειωτικό αυτό. Μακάρι. Μακάρι. Να, για να σας διαβάσω το χαρτί που μου στείλανε. Στα δικαιολογητικά που θα μας αποστείλετε πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρετε το ΆΜΚΑ, το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μάλιστα. Φωτοαντίγραφο 2 ενόψεων ταυτότητος. Ωραία. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ναι. Αντίγραφο λογαριασμού τράπεζας. Που να φέρετε το ΙΒΑΝ. Ενδεχομένως τελειώνεται. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό πρέπει να είναι. Μπήκατε στην τελική ευθεία. Μακάρι, αφού λοιπόν, λέγεται αρμόδιο λογαριασμό. Επειδή από τον έλεγχο της συνταξιοδιωτικής σας υπόθεση προέκυψε ότι έχετε μητρό ασφάλιση ΣΥΚΑ, παρακαλούμε να μας στείλετε υπεύθυνη δήλωσή σας, επικυρωμένη, για το γνήσιο της υπογραφής. Στο οποίο να αναγράφετε το χρονικό διάστημα και τα ημερομήθεια κατέτος. Ωραία, επειδή δεν έχω άλλο χρόνο, θα τα πείτε και μετά με την κυρία Βορδόνη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Άρα η γυναίκα ήταν και στο ΕΚΑ ασφαλισμένη. Ήταν και στο ΕΚΑ, είναι διαδοχική. Οπότε στο ΟΓΑ πώς θα δώσει τώρα, είναι λίγο, ναι. Δεν είναι τόσο απλό όπως να το παρουσιάζετε, θα μιλήσει με την κυρία Βορδόνη και μετά. Και γρήγορα που το θέλουμε και άμεσα, θα βγαίνουν κανένα. Δυσκολάκι το βλέπω έτσι που το λέτε. Μακάρι όμως να κάνουμε λάθος. Για πάμε, κυρία Βορδόνη. Νομίζω ότι μιλάει άλλωστε. Λοιπόν, εμείς θα κοιτάξουμε να βοηθήσουμε, να το προλάβουμε το πω αυτό. Θα κοιτάξουμε να διαπραγματευτούμε με τις τράπεζες, είτε είναι οι δικές μας οι ελληνικές, είτε τα ξένα φαντ που έχουν αγοράσει τα δάνεια. Ό,τι καλύτερο για τον δανειολήπτη. Θα κοιτάξουμε να το εξηγήσουμε βέβαια το παρελθόν της δανειοδότησής του και αν τελικά κακός ή καλός ενδεχομένως μπήκε στον νόμο Κατσέλη. Γιατί κακά τα ψέματα και αυτοί δέχτηκαν κάποιες συμβουλές και κάποιες οδηγίες για να κατευθυνθούν νομικά. Αν λοιπόν δεν πρέπει να τελικά να τελειώσουν δικαστικά με τις υποθέσεις τους, θα τους το επεξηγήσουμε και από εκεί και μετά θα κοιτάξουμε όσοι άνθρωποι υπογράψαν αυτό το δάνειο, ήταν 2 άτομα, 3 άτομα, θα κοιτάξουμε συνολικά να έχουν μια καλή ρύθμιση, έτσι ώστε να μην έχουμε εμπλοκές. Σε όλες τις κατηγορίες των δανείων. Παντού. Άρα, ό,τι δάνειο και έχει, σε όποια κατάσταση και να έχει, εκτός αποθετικής στον νόμο Κατσέλη. Αυτή λίγο. Ναι. Ωραία. Η κυρία Βασιλική, παρακαλώ. Ας και να πάρει, κυρία Βασιλική. Ωραία. Άρα. Ό,τι και να είναι, όποια κατάσταση και να είναι, μην τους μπερδεύουμε τώρα γιατί είναι και λίγο δύσκολα αυτά, θα σας πω κάτι. Η κυρία Βασιλική από Περιστέρη, πριν τη βγάλουμε την κυρία Βασιλική, θέλω να πω κάτι. Ξέρετε εμείς πόσο έχουμε μπει μπροστά και όχι σε εσάς, σε ανθρώπους που είναι του αντικειμένου, υπουργούς, βουλευτές, σε όλες τις κυβερνήσεις. Μην νομίζετε ότι επειδή σας πήρε ένας τραπεζικός και είπε. Και σας είπε με ένα δευτερόλεπτο ότι ωραία, παιδί μου, σε φοβάται, μην πέσει η γραμμή, αυτό. Πάμε εσείς. Ορίστε. Κυρία Βασιλική, εσείς. Γαβρίλο, γεια σου, καλό μήνα. Γεια σας. Και στην κυρία Βορδόνη. Επίσης, με υγεία. Υγεία και καλό μήνα. Υγεία με καλό μήνα. Θέλω να έρθω από το γραφείο σου κάποια στιγμή. Μ' είχε μπλέξει χωρεμένος σύζυγος με κάτι καταναλωτικά. Ωραία. Δάνεια. Το σπίτι το έχω, δεν σε ακούω τώρα, έχω χαμηλό τηλεόραση. Το σπίτι το έχω από το παρακαταθήκον, να κανονικά πληρώνεται. Μάλιστα. Ναι, να πάρω στο 2, 10. Μπράβο, είναι πιο καλά να τα πούμε, εκτός αέρα, κυρία Βασιλική. Θα τα πούμε εκτός, βέβαια. Είναι απόρριτα. Λοιπόν, του κράτους. Γαβρίλο, εγώ θέλω τώρα μπορώ, είσαι 15 μέρες. Τι εννοείς? Άστο τηλέφωνο και σε πάρω εγώ μετά. Μια ενημέρωση να κάνουμε. Να βρούμε μια λύση, ρε παιδί μου. Θα τη βρούμε τη λύση. Θα μιλήσουμε και μετά τις 4, κυρία Βασιλική. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά τις 4. Σας πάρουμε εμείς. Ο κύριος Γιάννης από Κυψέλη. Τίποτα. Κυρία Βασιλική, θα τα πούμε μετά. Εντάξει. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Κυψέλη. Πάμε, παιδιά, βγάλτε τον κύριο Γιάννη. Κύριε Γιάννη, εσείς. Παρακαλώ, μιλείτε. Μας ακούει ο κύριος Γιάννης. Κύριε Γιάννη, ναι. Πάμε εσείς, κύριε Γιάννη, εσείς. Κύριε Γιάννη, παρακαλώ. Ναι, ακούτε, έχω κλείσει τηλεόραση. Παρακαλώ, πείτε το πρόβλημά σας, ορίστε. Τον κύριο Σαρικιώτη ήθελα να ρωτήσω. Εγώ είμαι εδώ μαζί, μιλάμε. Είμαστε στον αέρα. Να σου πω τώρα κάτι, φιλαράκο. Ευχαριστώ. Να σου πω ότι είμαι παραπονούμενος και από σένα και από την κυρία που είναι δίπλα σου. Είσαι παραπονούμενος. Είμαι παραπονούμενος. Ναι. Για αυτούς τους κυβερνώντας. Και από εσάς και από την κυρία που είναι δίπλα στην δικηγόρο. Ναι. Διότι εγώ έχω 7.000 ένσημα βαρέα. Ναι. Ήμουν σε μια εργασία. Κάποια στιγμή το εργοστάσιο αυτό έκλεισε. Ναι. Και μου κόστανε τα λεφτά. Στην αρχή μου δώσανε κάποια εκάστη, κάποιες βλακίες. Και σήμερα με έχουν με 4 εκατοστάρικα. Αν πεις το Γιάννη που θα βρεις το δόγιο σου. Αποκλείεται. Αλλά φωνάξτε λίγο παραπάνω και θα ρίξετε. Άρα επειδή δεν φωνάζουμε πολύ, έχετε παράπονο? Όχι, εγώ έχω πάρει πρώτη φορά για εσάς.
Αλλά το παράπονο που δεν κατάλαβα. Το παράπονο που είναι. Αυτά που λέτε. Ναι. Αλλά βάζει τους πόδες των αυτών που λένε. Μας έχουν πνίξει, ρε παιδί μου. Το ίδιο θα είναι Χριστούγεννα. Έχω ένα εγγονάκι και δεν μπορώ να το πάρω. Έχει ένα εγγονάκι, μια ένα δωδάκι. Άρα θέλετε να φωνάζουμε περισσότερο, να πιέζουμε περισσότερο. Αυτό είναι το παράπονο. Μα όχι, το παράπονο δεν θα είπα νωρίτερα. Δεν καταλάβω τι του κάναμε ακριβώς. Το παράπονο δεν είναι ότι δεν είναι η δουλειά να πάρουμε κάποια λεφτά. Με 7.000 έσημα βαρέα. Ναι. Τα πρώτα έσημα που έχω βάλει στο έσημο μου, στο βιβλιάριό μου, είναι το 60. Μήπως μας βλέπετε, είμαστε εκπρόσωποι του κράτους. Γιατί δεν είμαστε εκπρόσωποι του κράτους. Κύριε Γιάννη, εμείς εδώ αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να πιέζουμε παραπάνω, κάτι δεν μπορούμε. Ναι, παραπάνω βρεσί. Παραπάνω, εντάξει κύριε Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Εντάξει. Θα φωνάζουμε περισσότερο, να μην έχει παράπονο ο κύριος Γιάννης. Κυρία Νικόλα, παρακαλώ. Νικόλα, παρακαλώ. Ορίστε κύριε Νικόλα, εσείς. Ωραία. Ξέρετε κυρία Βορδόνη, πολλοί άνθρωποι σου λέει περίμενε, αυτή. Περίμενε με αγωνία να δω το παράπονο, αλλά τελικά. Εντάξει, το ότι θέλει παραπάνω να φωνάζουμε, εντάξει. Εντάξει, ξέρετε. Εμείς να φωνάξουμε. Το θέμα δεν είναι, προσέξτε λίγο. Το θέμα δεν είναι μόνο να φωνάξουμε. Να και να φωνάξουμε. Πάμε δυνατά να το πω. Το αποτέλεσμα μετράει, έτσι. Μα οι φωνές πάντα δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Απλά οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι είναι και πολύ δύσκολοι οικονομικά, ενδεχομένως πάνω στις δικές μας πλάτες, σου λέει βγαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα να φωνάξουν περισσότερο. Πιο πολύ δεν το λες παράπονο, το λες ότι ρε παιδιά, πείτε κάτι περισσότερο. Εμείς θα πούμε κάτι περισσότερο. Και θα το λέμε, αλλά να θυμάστε κι εσείς ότι κάθε 4 χρόνια έχει εκλογές. Και θα συνεχίζουμε να βγαίνουμε, γιατί πρέπει να βγαίνουμε, γιατί κάνουμε κουρέματα και διαγραφές. Δεν θα σταματήσουμε να βγαίνουμε επειδή ο κύριος έχει ένα παράπονο. Πάμε. Πάμε κουρέματα και διαγραφές. Πέστε 2-3 παραδείγματα, έτσι να κλείσουμε ευχάριστα. Έχουμε κουρέματα και σε δάνεια με ευρώ και σε δάνεια με ελβετικό φράγκο. Γενικότερα, εμείς μπορούμε και κάνουμε διαδικασίες συγκεκριμένες. Σίγουρα τα προγράμματα είναι τραπεζικά, δεν τα φέρνουμε μόνοι μας και τα φανταζόμαστε. Αλλά κακά τα ψέματα δεν τα δίνουν όλα τα καλά προγράμματα οι τράπεζες στους δανειολήπτες. Άρα λοιπόν προφανώς μεσολαβούμε, διαμεσολαβούμε και φέρνουμε το καλύτερο θα πω αποτέλεσμα, πανελλαδικό. Και αν θέλει, ας έρθει κάποιος να μας αποδείξει το αντίθετο. Ωραία. Πάμε τον κύριο Γιάννη από Γλυφάδα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να ρωτήσω ένα θέμα νομικό. Ας πούμε, εγώ έχω μία σύνταξη 700 ευρώ. Mm-hmm. Είχα, το 2005 είχα πάθει ζημίες διάφορες οικονομικές. Μου πήρανε κάποια σπίτια και αυτά για καταστροφή. Και τώρα έχω τα χρέη σε τράπεζα και εφορία. Μπορεί να προσβάλλουν τη σύνταξη με μια διαταγή πληρωμής, τράπεζες ή εφορία. Μάλιστα κύριε Γιάννη, είναι σοβαρή η ερώτηση, πάρα πολύ σοβαρή. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν σήμερα, είσαστε το κατάσχετο. Και έχει και πολύ χαμηλό ποσό σύνταξη, αν και έχετε και είσαστε και κοντά στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Αυτό, οπότε θεωρητικά μάλλον όχι. Θα μάλλον. Πω ότι εσείς, αν θα σας πειράξει, θα είστε ο τελευταίος. Δεν νομίζω εσείς ναι. Ειδική σας περίπτωση να σας απασχολήσει πρόσφατα. Στο 2022, είναι καλή ερώτηση που κάνετε, πολύ καλή. Το 2022 θα μπει εφαρμογή ο νόμος, ο νέος, το νέο με το πτωχευτικό. Εκεί ναι. Οι τράπεζες και το δημόσιο πτωχεύει τον δανειολήπτη, τον οφειλέτη, κατά περιουσία ναι. Και εισόδημα. Ναι. Σωστή είναι η ερώτηση που κάνετε. Νομίζω ότι εσείς είσαστε πολύ κοντά στα 5-10-70. Αν είναι καθολικό το μέτρο, ενδεχομένως να σας ακουμπήσει και εσάς. Ως καθολικό ναι. Μέτρο, αλλά πρέπει πρώτα να σας στοχεύσει. Να. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ανησυχείτε προς ώρας. Πάντα, αν γίνει διαδικασία και τα λοιπά, το κατώτερο όριο ποιο είναι που μπορεί να φτάσει. Είναι λίγο πιο χαμηλά από εσάς. Εξαρτάται αν είστε παντρεμένος, αν είστε σύζυγος, είστε, δεν έχει εισόδημα. Όχι, παντρεμένος. Η σύζυγος. Έχει εισόδημα δικό της ή όχι. Όχι, δεν έχει. Είναι τότε σας ζευγάρι είσαστε καλυμμένοι, δεν έχετε πρόβλημα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βορδόνη, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και να φωνάζετε περισσότερο. Θέλει ο λαός να φωνάζετε περισσότερο. Εντάξει. Λοιπόν, κλείσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εμείς θα φωνάζουμε περισσότερο, όσο μπορούμε περισσότερο, αλλά να έχουμε στοιχεία και συγκεκριμένη προσέγγιση. Εμείς θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα. Άρα, κουμπάτε, αγκαλιάστε αυτή εδώ την προσπάθεια και θα δείτε ότι θα έχετε αποτελέσματα. Εμείς δεν θέλουμε μόνο να φωνάζουμε, θέλουμε και αποτελέσματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.